στις τεράστιες αλλαγές που έχει επιφέρει και πρόκειται να επιφέρει τα επόμενα χρόνια. Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας στο επίπεδο της αγοράς εργασίας και όχι μόνο, αναφέρθηκε η πρώην Υπουργός και Πρόεδρος του Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, Άννα Διαμαντοπούλου. Ως κεντρική ομιλήτρια στην εκδήλωση που πραγματοποίησε ο Όμιλος Κοινωνικού και Πολιτικού Προβληματισμού Ιωαννίνων, η κυρία Διαμαντοπούλου τόνισε την ανάγκη η Ελλάδα να μπει στην πρωτοπορία παγκοσμίως των χωρών στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, δηλαδή στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ξεκινώντας, επεσήμανε ότι καμία μεταρρύθμιση δεν μπορεί να γίνει χωρίς να ληφθεί υπόψη το νέο πλαίσιο της ψηφιακής εποχής, το οποίο έχει αλλάξει τα δεδομένα σε όλους τους τομείς, φέρνοντας για παράδειγμα το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων που βρίσκεται στην επικαιρότητα. Δεν μπορείς εν καινό να κάνεις μεταρρυθμίσεις στο 1980 όταν βρίσκεσαι μετά το 2020 πια. Ακόμα και οι συζητήσεις που κάνουμε σήμερα, δηλαδή βλέπω αυτή τη συζήτηση για τα σκουπίδια που γίνεται σε όλη την Ελλάδα και τις συγκρούσεις, είναι απίστευτο για ποιο πράγμα μαλώνουμε και για ποιο πράγμα συγκρουόμαστε για τα σκουπίδια, όταν το θέμα της διαχείρισης των σκουπιδιών είναι σε άλλο πλανήτη. Όχι σε άλλο επίπεδο, σε άλλο πλανήτη. Είναι άλλος ο τρόπος που λειτουργούν πια οι δήμοι, είναι υπόγειες οι ροές, οι κάτοικοι τα ρίχνουν μέσα σε τρύπες στα σκουπίδια, πάνε κατευθείαν, γίνεται καύση τους. Η Σουηδία πια εισάγει από άλλες χώρες σκουπίδια για να τα χρησιμοποιήσει για την ενέργειά της. Πώς θα γίνει να συζητάμε εμείς, να έχουμε την ίδια ακριβώς συζήτηση που είχαμε τη δεκαετία του 70 και του 80. Είναι μια προοδευτική συζήτηση, δηλαδή μπορούμε να το βάλουμε στη συζήτηση στη λογική πρόοδος ή συντήρηση, αριστερά ή δεξιά, όταν έχει αλλάξει τελείως ο καμβάς πάνω στον οποίο χτίζουμε τις προτάσεις μας. Η κυρία Διαμαντοπούλου περιέγραψε παράλληλα με απλοϊκό τρόπο τις αλλαγές στις ειδικότητες, τον τρόπο εργασίας αλλά και τα εργασιακά δικαιώματα, γεγονότα που απαιτούν και διαφορετικές πολιτικές. Πρόσθεσε δε ότι η χώρα μας βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις του Ευρωπαϊκού Δίκτυου Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας για το 2019, επισημένοντας την ανάγκη υποδομών δικτύων. Οι περισσότεροι νέοι έχουν διαφορετικό τρόπο δουλειάς. Έχουν διαφορετικά μοντέλα εργασίας, τα οποία δεν τους εξασφαλίζουν επουδενή τα στοιχειώδη δικαιώματα που είχαν οι προηγούμενες γενιές. Άρα τα κόμματα, γιατί τα κόμματα κινούν τις δημοκρατίες, τα mainstream κόμματα της Ευρώπης, τα συντηρητικά, τα σοσιαλδημοκρατικά, τα φιλελεύθερα, δεν έχουν προτάσεις για αυτή τη νέα εποχή. Τι γίνεται όταν δεν υπάρχουν προτάσεις και όταν υπάρχουν αδιέξοδα, θα είναι το λαϊκισμός. Ο λαϊκισμός που ζούμε σε παγκόσμιο επίπεδο πια έχει μέσα του πολλές αιτίες. Είναι η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, οι αλλαγές που γίνονται στη βιομηχανία στην Αμερική δεν έχουν προηγούμενο. Δεν έχουν προηγούμενο. Υπολογίζονται στις ΗΠΑ τα επόμενα 10 χρόνια 4,5 εκατομμύρια οδηγοί φορτηγών θα χάσουν την εργασία τους γιατί έρχονται τα φορτηγά χωρίς τους οδηγούς. Η προετοιμασία γι' αυτό ή θα γίνει οργανωμένα από ένα κόμμα το οποίο βλέπει το μέλλον και δεν λέει απλά το αφορίζω, θα γίνει από τον Τραμπ. Ο οποίος Τραμπ έχει βάλει απέναντι τους Μεξικανούς, τους Κινέζους και τα ρομπότ. Είναι η μορφή του, πώς λέμε, η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση λέγεται Industry 4. Είναι ο όρος που χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό. Το Industry 4 μπορεί να γίνει και λαϊκισμός 4, έτσι, populism 4. Δηλαδή ο λαϊκισμός που οφείλεται πια στην τεχνολογία και είναι και εξαιρετικά επικίνδυνος. Λέω λοιπόν ότι αυτή η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση θα γίνει το κλειδί απολύτως, κατά την άποψή μου, στον 21ο αιώνα να έχουμε και νέες μορφές πολιτικών προτάσεων. Κοιτάξτε, οι ιδεολογίες δεν θα αλλάξουν ως προς τις αξίες τους, ως προς την αξία του ανθρώπου, αλλά οι πολιτικές, οι προτάσεις και τα εργαλεία δεν μπορεί να παραμείνουν αυτά που είναι σήμερα. Ο 21ος αιώνας, λοιπόν, λόγω αυτής της πολύ μεγάλης αλλαγής της τεχνολογίας, θα αλλάξει και τα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό, στις ιδεολογίες και στις προτάσεις. Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ, ο οποίος και χάρισε ένα βιβλίο για την περιοχή μας την κυρία Διαμαντοπούλου, ενώ προλόγησε ο πρόεδρος του Ομίλου Πολιτικού και Κοινωνικού Προβληματισμού Ιωαννίνων, Βενετσάνος Μαυρέας. Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω στα Γιάννα την Άννα Διαμαντοπούλου, τη φίλη Άννα, που με τις απόψεις και τις θέσεις της μπορεί να προβληματίζει και να δίνει το έναυσμα για ένα γόνιμο και ουσιαστικό διάλογο σε αυτόν τον τόπο. Δίνει τροφή για σκέψη, κάτι που οφείλουν να κάνουν όλοι όσοι δρούν πολιτικά. Η πατρίδα μας, μετά από μια δεκαετή περιπέτεια που κινδύνευσε να τη θέσει εκτός ευρωπαϊκής οικογένειας, αρχίζει να βλέπει και πάλι με αισιοδοξία τη νέα εποχή. Σε τι όμως την εποχή καλείται να κάνει άλματα και να αφήσει οριστικά στο παρελθόν
παθογένειες που σημάδεψαν τα μεταπολιτευτικά χρόνια. Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση της ψηφιακής τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε στη νέα εποχή να βρει την Ελλάδα σε ρόλο πρωταγωνιστή. Εκτιμώ όμως ότι απαιτείται και μια μεγάλη θεσμική επανάσταση, τέτοια που θα επιτρέψει στην πατρίδα μας να αποτελέσει μια πραγματικά ευρωπαϊκή χώρα και να κάνει άλματα προς τα μπρος. Τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση, το blockchain, τα chatbox, οι εκτυπώσεις τριών διαστάσεων, τα έξυπνα υλικά είναι μερικές από τις νέες τεχνολογίες της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης που σε λίγα χρόνια θα αποτελούν μέρος της καθημερινότητας του καθενός μας σε κάθε τομέα της ζωής μας. Οι κοινωνικές αλλαγές και η επίδραση στο κάθε άτομο που επιφέρουν σε πλανητικό επίπεδο με ταχύτατους ρυθμούς απαιτούν μεγάλες προσαρμογές σε κοινωνικό και ατομικό επίπεδο, αλλά και κανόνες για την προστασία από την κακόβουλη χρήση των νέων τεχνολογιών. Πολλές χώρες αλλά και οργανισμοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί, επενδύουν τεράστια ποσά στις νέες τεχνολογίες. Με κάποιες από τις χώρες να βρίσκονται στην πρωτοπορία ανεξάρτητα από το μέγεθός τους. Ας θυμηθούμε την Εστονία. Δυστυχώς η χώρα μας βρίσκεται σε μια από τις τελευταίες θέσεις σε αυτό το τομέα και απαιτείται μεγάλη προσπάθεια για να καλυφθεί το χαμένο έδαφος.